Αν υπάρχει κανεί, θα σηκωθεί. Ο βουλευτή Χανίων Παύλο Πολάκη δεν σήκωσε το γάντι τη αντιπαράθεση και σήμερα ο Στέφανο Κασελάκη, κατά τη διάρκεια τη παρουσίαση του τρόπου επιλογή των Ευρωβουλευτών, επέλεξε να κάνει αναφορά στον Παύλο Πολάκη για να κατευνάσει τα πνεύματα. Και εγώ, αν δεν γνώριζα τον Καπνισάκη και τον Πολάκη, δεν θα ήμουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Το ζήτημα τη κομματική πειθαρχία που έθεσε ο Στέφανο Κασελάκη για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσει στην Κουμονδούτ. Δεν είναι τη παρούση. Έχουμε πολύ σοβαρά θέματα. Συζητάμε τα πάντα. Όταν θα έρθει η ώρα θα συζητήσουμε και αυτά. Ο πρόεδρο έχει κάνει μια ξεκάθαρη δήλωση. Ε, από εκεί και μετά οι, οι ερμηνείε θα γίνονται πάνω σε αυτή τη δήλωση. Ε, αν υπάρχουν απορίε, ρωτάμε τον ίδιο τον πρόεδρο. Ένα ακόμα ζήτημα που προκαλεί τριβέ στα εσωκομματικά του κόμματο τη αξιωματική αντιπολίτευση είναι η πρόταση Ζαχαριάντη Ραγκούση και Θεοχαρόπουλου. Για ένταξη του ΣΥΡΙΖΑ στην ομάδα των Ευρωσοσιαλιστών μέσω δημοψηφίσματο. Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι πυροτέχνημα. Έχει βάση. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να συζητηθεί στο συνέδριο. Είμαστε όλοι βέβαιοι ότι η ταυτότητά μα δεν θα αλλάξει. Δεν πρόκειται να γίνουμε κόμμα διαχείριση τύπου ΠΑΣΟΚ. Συζητήστε το στο συνέδριο και εγώ έχω κάνει γνωστή τη θέση μου ότι θα ήθελα ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι ηγετική δύναμη τη αριστερά και μάλιστα να δώσουμε και το παράδειγμα στο κόμμα τη Ευρωπαϊκή Αριστερά για το πώ πρέπει να είναι η σύγχρονη Ευρωπαϊκή Αριστερά. Είναι απολύτω θετικό ότι στην δευτερομιλία του ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανος Κασελάκης, αντιμετώπισε αυτή την πρόταση ως μια θετική πρόταση που πρέπει να συζητηθεί στη βάση του κόμματος, χωρίς άγονες αντιπαραθέσεις και με ανοιχτό πολιτικό ορίζοντα για το περιεχόμενό της. Νομίζω δεν υπάρχει κάτι το οποίο ούτε αποκλεί ούτε διαμορφώνει μια νέα συζήτηση. Το σχέδιο απόφαση για την Κεντρική Επιτροπή υπερψηφίστηκε. Καταγράφηκαν μία λευκή και μία αρνητική ψήφο. Θα σταθούμε στη σύγκρουση Κασελάκη Πολάκη και η αλήθεια είναι δέσπινα βλεπάκι ότι θαυμάσαμε την αυτοσυγκράτηση του κυρίου Πολάκη, ο οποίο όχι μόνο στην Κεντρική Επιτροπή, αλλά ούτε και στο πληκτρολόγιο αναφέρθηκε στα όσα είχε πει στην πολιτική γραμματεία, πήρε το μήνυμα του Πρόεδρου. Ο Στέφανο Κασελάκη δεν έκανε βήμα πίσω, ωστόσο έτεινε χειραφέλη προ τον Παύλο Πολάκη σε μια προσπάθεια να σταματήσει η εσωστρέφεια στον ΣΥΡΙΖΑ. εδώ. Συνομελώντα με στελέχη τη Κουμουντούρα, αυτό το οποίο καταλάβαμε είναι ότι η επιλογή του Παύλου Πολάκη να μην μιλήσει στην κεντρική επιτροπή, μόνο τυχαία, δεν είναι. Με αυτόν τον τρόπο πρόντισε να μην προκαλέσει νέα πάθη. Ούτε στα κοινωνικά δίκτυα, γιατί το συνήθιζε και αυτό. Δεν μίλησε στην Κεντρική Επιτροπή. Δεν τον είδαμε να προπληκτρολογεί στα social media. Τοποθετήθηκε μόνο θεσμικά στην πολιτική γραμματεία του κόμματο ο Παύλο Πολάκη. Να σου πω και ένα δεδομένο που θα δούμε τι επόμενε ημέρε. Έχουμε τη συνεδρίαση τη κοινοβουλευτική ομάδα τη Πέτσα. Μιλάμε για μια ακόμα δύσκολη κατάσταση για το ΣΥΡΙΖΑ. Και ο Στέφανο Κασελάκη θέλει να δείξει ότι έχει μια συμπαγή κοινοβουλευτική ομάδα χωρί απώλειε. Να σου πω, Γιάννη, ότι αν έχει ραγίσει απλώ το γυαλί ανάμεσα στου δύο, ή αν έσπασε, θα το δούμε και αυτό στο εγγύ μέλλον. Σωστά. Σε ευχαριστούμε, Δέσπινα.